Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι επί της αρχής συμφωνώ με τις ειδήσεις των εκπροσώπων των Σοσιαλιστών και των Ασύνων και θα επισημάνω μόνο 2-3 πράγματα και θα θέσω μια πρόταση. Είναι αναντίληπτη πραγματικότητα, έτσι κι αλλιώς, πως η Ευρώπη σήμερα έχει την ανάγκη της μετανάστευσης λόγω του δημογραφικού, όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά και άλλων παραγόντων. Παρόμοια στην Ευρώπη καταφεύγουν υπήκοοι τρίτων χωρών, στην πλειοψηφία τους προερχόμενοι από πολιτικά ασταθή περιβάλλοντα, ασταθή πολιτικά χώρες. Θέλω να πω ακόμα ότι η ίδια συνθήκη της Λισαβόνας προσφέρει τις νομικές και τις θεσμικές προϋποθέσεις για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μετανάστευση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρώπης τις τελευταίες δεκαετίες. Πάνω σε αυτή την παραδοχή και αναγνώριση είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα πλαίσιο για τη μετανάστευση, την νόμιμη, όχι μόνο για λόγους εργασίας, οικογενειακής επανένωσης, σπουδών, έρευνας και γενικότερα κατάρτισης. Πάγια θέση της αριστεράς, της ομάδας μου δηλαδή, είναι η δημιουργία ανοιχτών δρόμων υπό υποποθέσεις νόμιμης μετανάστευσης, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία του αγαθού της ανθρώπινης ζωής και παράλληλα την αποτελεσματική καταπολέμηση των διακινητών ανθρωπίνων ψυχών. Διεκδικούμε ως ομάδα πολιτική διεθνή προστασία και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο. Παραδοχή του αντίκτυπου της μετανάστευσης και της κοινωνικότητας στην ανάπτυξη. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και προέρχομαι από χώρα μεταναστών, από την Ελλάδα, συνιστά οριζόντιο θέμα στην προσέγγιση μας στο ζήτημα και δεν πρέπει ο σεβασμός αυτός να περιορίζεται στους κανόνες εισόδου και παραμονής στη χώρα υποδοχής για εργασία, αλλά και να επεκτείνεται και να καλύπτει τη συνολική ένταξη των ανθρώπων αυτών, καθώς δυστυχώς το προφίλ του μετανάστη εξακολουθεί να αποτελεί πηγή διακρίσεων στους όρους εργασίας. Πήραμε μια πρόταση. Για τους παραπάνω λόγους θα προτείνω μετροπολογία την αναθεώρηση οδηγίας για τη μπλε κάρτα, καθώς επίσης και την υλοποίηση της υπόθεσης της Επιτροπής για δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για την επιθεώρηση εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ από την Αθήνα.